Εκπροσωπεί 13 συλλόγους πανελλαδικά με χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη. Ως λήπτες των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Από τις πρώτες διαρροές του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ, διαβλέποντας την επικινδυνότητά του για τις τοπικές κοινωνίες, συντάξαμε ψήφισμα απόσυρσής του, που πλέον έχει χιλιάδες υπογραφές, ενώ έχει υιοθετηθεί μεταξύ άλλων από 85 δημοτικά, 4 περιφερειακά συμβούλια, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και εκατοντάδες ενώσεις, συλλόγους, φορείς πανελλαδικά. Κάποια από τα μελανά σημεία του νομοσχεδίου που μας οδηγούν στη θέση ότι το νομοσχέδιο δεν επιδέχεται διορθώσεις, αλλά χρειάζεται να αποσυρθεί και να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο. Πρώτο, η κατάργηση και η ομογενοποίηση όλων των στεγνών προγραμμάτων με τα προγράμματα υποκατάστασης που θα οδηγήσει τα δωρεάν στεγνά προγράμματα απεξάρτησης, όπως τα γνωρίζουμε, σε αφανισμό. Δεύτερο, η απόσπαση της επανένταξης από τα προγράμματα θεραπείας. Τρίτο, η μηδενική αναφορά στις θεραπευτικές κοινότητες. Τέταρτο, η μηδενική αναφορά στην τεράστια σημασία στήριξη της οικογένειας των εξαρτημένων και των απεξαρτώμενων. Πέμπτο, η κατάργηση του κώδικα δεοντολογίας και δικαιωμάτων των θεραπευτικών κοινοτήτων. Έκτο, η πολιτική των εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων τη στιγμή που η φύση της απεξάρτησης απαιτεί σημαντικό χρόνο εκπαίδευσης και ομαλής ένταξης ενός θεραπευτή στη φιλοσοφία του εκάστοτε στεγνού προγράμματος και ισχυρή, σταθερή θεραπευτική σχέση με τα μέλη. Έβδομο, το ηλεκτρονικό φακέλωμα στην ΙΔΙΚΑ όλων των απεξαρτώμενων που καταστραγεί το απόρριτο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τους στιγματίζει για την υπόλοιπη ζωή τους. 8. Η επισταμένη αναφορά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη δημιουργία ενός εντός πολλών εισαγωγικών λειτουργικού χρήστη και στην προτίμηση για μείωση της βλάβης από τις ουσίες αντί της απεξάρτησης. 9. Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες ως ασθένεια και του εξαρτημένου ως ασθενή. 10. Η εξαιρετικά ελλιπής αναφορά στους έφηβους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. 11. Το άνοιγμα στα ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης με αποτέλεσμα την απόλυτη καταστροφή των οικογενειών που ήδη έχουν πληγεί οικονομικά από τις εξαρτήσεις. 12. Κρατική χρηματοδότηση σε ιδιωτικά κέντρα αμφίβολης αξιοπιστίας με τα λεφτά των φορολογούμενων με την επίφαση της δωρεάν απεξάρτησης. Ο εξαρτημένος είναι κοινωνικόν που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Πολύ βασικό μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι η οικογένεια και στο παρόνομο σχέδιο γίνεται ελάχιστη αναφορά. Το σύνηθες της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να αποφασίσει κάποιος από την οικογένεια να κάνει την αρχή, να ζητήσει βοήθεια. Η οικογένεια καλείται να έρθει αντιμέτωπη με τον αντίκτυπο που έχουν σε αυτή οι διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες που πυροδοτούν τη χρήση. Τα μέλη των οικογενειών μαθαίνουν τα όρια στη ζωή, ποιοι οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο. Συγκρούονται με τον ίδιο τους τον εαυτό, απορρίπτοντας ατομικιστικά πρότυπα και αξίες. Μαθαίνουν τη δύναμη της ομάδας και της αλληλεγγύης. Αυτή η διαδικασία έχει δουλειά με τον εαυτό του καθενός. Εσωτερική αναζήτηση. Θέλει χρόνο και όχι φάρμακα. Η πρόταση θεραπείας εξελίσσεται μέσα από την ίδια τη θεραπευτική διαδικασία. Και τα διαφορετικά προγράμματα διαλειτουργούν μεταξύ τους σε ένα περιβάλλον εθελοντικής απόφασης του απεξαρτώμενου και όχι μέσα από ιατρικά συμβούλια. Οικαστικά εργαστήρια, θεατρικές και άλλες ομάδες συνεισφέρουν στη θεραπευτική διαδικασία. Το θεραπευτικό αυτό μοντέλο του ΚΕΘΕΑ στηρίζεται στην παγκόσμια φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων με παρουσία 40 χρόνων στην Ελλάδα και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα για το έργο του και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του. Ο χρόνος ανταπόκρισης στο αίτημα έναρξης της υποστήριξης είναι σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, στη φάση της υποδοχής, δεν υπήρξε ποτέ λίστα αναμονής. Όποιος παίρνει τηλέφωνο, σε 2 μέρες μέσα έχει το πρώτο ραντεβού. Εκεί ξεκινάει η θεραπευτική του διαδικασία. Η ταχύτητα και η εμπιστευτικότητα του απορρίτου των πληροφοριών οικοδομούν από την αρχή σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν καλέσατε το Σύλλογο Αποφύτων του ΚΕΘΕΑ σε ακρόαση. Τους πρώην εξαρτημένους που μέσα από τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ απεξαρτήθηκαν και επανεντάχθηκαν ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Τους ανθρώπους για τους οποίους κόπτεται ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Υφυπουργός ότι δημιουργήθηκε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να πετύχει στο δρόμο του την εξάρτηση και τη χρήση. Αν όμως τη βρει,
Ευχόμαστε το ΚΕΘΕΑ και τα υπόλοιπα στεγνά προγράμματα να είναι εκεί. Γι' αυτό απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, διάλογο από μηδενική βάση, που μόνο μηδενική δεν είναι, αν σκεφτεί κανείς την πολύτιμη εμπειρία 40 χρόνων. Την άμεση ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ με δομές και μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες και την ένταξη όλων των συμβασιούχων ως μόνιμο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Σχόλιο του Συλλόγου Αποφύτων ΚΕΘΕΑ για τον αποκλεισμό του από τις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τη συζήτηση για το νομοσχέδιο ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Είμαστε απόφοιτοι των στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Η απεξάρτηση για μας αποτελεί ζωντανό βίωμα και επεξίδα ζωής. Η θεραπεία από την οποιαδήποτε εξάρτηση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση με βασικούς πυλώνες στις θεραπευτικές κοινότητες, τα επιμορφωτικά και πολιτιστικά προγράμματα, τον αθλητισμό, την τέχνη, την ψυχοθεραπεία, τους συλλόγους οικογένειας, τις ομάδες συντρόφων και γονέων. Η χρήση είναι απλά το σύμπτωμα ενός πολυπαραγοντικού προβλήματος που συνίσταται σε ό,τι μας οδήγησε εκεί. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίσαμε στα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, όπου μπήκαμε φαντάσματα, οικονομικά και ψυχικά διαλυμένοι, για να βγούμε άνθρωποι με αξιοπρέπεια, χωρίς οικονομικά και ψυχικά χρέη. Η παραπάνω εμπειρία μας κάνει να εκφράσουμε την κάθετη αντίθεσή μας με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία. Πέραν συγκεκριμένων σημείων που θα παραθέσουμε, τρία τον αριθμό, στη συνέχεια μας προκαλούν αβεβαιότητα και έντονη ανησυχία. Δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε την καθόλου τεχνοκρατική και καθόλου ανθρωποκεντρική προσέγγιση του νομοθέτη σε ένα τόσο ευαίσθητο αλλά και πολύπλοκο πεδίο. Πιο ειδικά, σημείο 1, η απουσία οποιοδήποτε αναφορά σε θεραπευτικές κοινότητες αλλά και σε όσα αυτές αντιπροσωπεύουν σε επίπεδο αξιών, ειλικρινών σχέσεων, στόχων και δέσμευσης που οδηγούν σε πλήρη και ουσιαστική απεξάρτηση, μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τελικά το νέο νομοσχέδιο ευαγγελίζεται θεραπεία ή υπόσχεται απλά αποχή και ακόμα χειρότερα υποκατάσταση ουσίας χρήσης. Δεύτερο σημείο. Είναι τουλάχιστον ύποπτο από ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας ότι δεν αναζήτησε τη γνώση και την εμπειρία των άμεσα εμπλεκόμενων, του θεραπευτικού προσωπικού, των εργαζομένων στην ψυχική υγεία και απεξάρτηση, των συλλόγων οικογένειας, πόσο μάλλον των ίδιων των απεξαρτημένων. Στο νέο νομοσχέδιο, οι εξαρτημένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το πρόγραμμα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, αλλά ένα κέντρο διαλογής που θα αποφασίζει τι είναι καλύτερο για αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν βρίσκει κανείς πουθενά στο νέο νομοσχέδιο κάποια αναφορά για τις πολιτιστικές ομάδες, τον αθλητισμό, την τέχνη, τις δραστηριότητες κλπ. Τρίτο, έπειτα από μια σταθερή πορεία τα τελευταία έτη υποβάθμισης της δημόσιας και δωρεάν στεγνής απεξάρτησης, την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, την αυξανόμενη ανασφάλεια τόσο ανάμεσα στο προσωπικό όσο και στους θεραπευόμενους λόγω της εμφανούς απαξίωσης των δομών με υποστελέχωση, γίναμε μάρτυρες του αγώνα των εργαζομένων, των θεραπευτών μας, να χτυπούν τις κλειστές πόρτες της διορισμένης διοίκησης του οργανισμού που εργάζονται. Κι όμως, σε πείσμα των παραπάνω, είδαμε το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ να λειτουργεί με όλες του τις δημοκρατικές, πολιτισμικές και θεραπευτικές του εκφάνσεις και να μας δίνει τα εργαλεία να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Είμαστε σε θέση να κρίνουμε ακόμα και προθέσεις και να πιστεύουμε ότι η μεταρρύθμιση έρχεται να ρυθμίσει πράγματα που ελάχιστα έχουν να κάνουν με τη θεραπεία. Πολύ απλά, γιατί όσα έχουν να κάνουν με τη θεραπεία φαίνεται να λείπουν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Με την πρόφαση της απουσίας συντονισμού και ενός ενιαίου πλαισίου στο εγχώριο τοπίο της απεξάρτησης, το νέο νομοσχέδιο έρχεται απλά να καταργήσει με τρόπο σαρωτικό προγράμματα και φιλοσοφίες με ιστορία δεκαετιών. Αλήθεια, ποια είναι η τελική κατεύθυνση που χαράζει το νομοσχέδιο? Ποιο το ουσιαστικό διακύβευμα που έχει σηκώσει τόσες αντιδράσεις? Λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Διαβάζουμε 5 γραμμές. Στο άρθρο 31, παράγραφο 1, εθάφιο θήτα. Ο σκοπός του ΕΟΠΑΕ είναι η ενθάρρυνση και ο συντονισμός κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ούτω καθεξής. Ο διάβολος επίσης μπορεί να κρύβεται και στις λεπτομέρειες, αλλά μοιραία θα κρυθεί από αυτές. Και όταν σε 10 χρόνια από τώρα, αν το νομοσχέδιο κατατεθεί και περάσει, γίνουμε μάρτυρες περισσότερων οικογενειών οικονομικά καταστραμμένων, ψυχικά, με περισσότερους χρήστες στις πιάτσες, αντιμέτωπος με το δίλημα είτε στα υποκατάστατα είτε στους ιδιώτες και τον κοινωνικό
δημόσιο χαρακτήρα της απεξάρτησης βαθιά ξεχασμένο, κανείς δεν θα μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να πει ότι δεν ήξερα. Έτσι, οι αναφορές σε λειτουργικούς χρήστες ή μείωση της βλάβης δεν σχετίζονται στο ελάχιστο με τους τρόπους θεραπείας που μας οδήγησαν στην καθαρότητα. Αν και δεν είναι εδώ, ακουστήκανε. Ευχαριστούμε πολύ, ο Σύλλογος Αποφύτων του ΚΕΘΕΑ.